Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μία δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Εθνική γραμμή για το Κυπριακό από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας επισφραγίστηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, αν και η προοπτική για επίτευξη συμφωνίας στη Γενέβη είναι σημαντικά δύσκολη. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμα και το αν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί τελικά την Πέμπτη στην Ελβετία στο πλαίσιο της πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του Insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Τέτα, καλησπέρα. Πώς ήταν το κλίμα εχθές? Νομίζω ότι αυτό το οποίο κατάλαβαν οι πολιτικοί αρχηγοί είναι ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν πάρει οι περισσότεροι μετά τις επικοινωνίες τους με τον κύριο Τσίπρα. Και κατάλαβαν ότι η προοπτική επίτευξης άμεσης λύσης, ενδεχομένως την Πέμπτη, στο πλαίσιο της πολυμερούς, είναι αρκετά δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, είναι ένα ένιγμα εάν ο κύριος Τσίπρας θα πάει στη Γενέβη. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί κατάλαβαν ότι αυτό είναι και συνάρτηση του αν θα πάει ο κύριος Ερντογάν, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι η παρουσία και των δύο θα σημαίνει ότι ενδεχομένως θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις προς την θετική κατεύθυνση κατά πάσα πιθανότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τσίπρας είχε χθες επικοινωνία με τον κύριο Ερντογάν, η οποία διήρκεσε αρκετή ώρα. Από αυτή την επικοινωνία αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν αρθεί τα βασικά εμπόδια, κυρίως σε ό,τι. Είναι τα βασικά εμπόδια. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε και λίγο επί της διαδικασίας, διότι ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Ακιντζή θα συζητήσουν σήμερα και αύριο στην Τουρκία ζητήματα που αφορούν το εδαφικό, το περιουσιακό, την εκπεριτροπή προεδρία, άρα αμιγώς ζητήματα που αφορούν τις δύο κοινότητες. Και στη συνέχεια, εκεί που εμπλέκεται πραγματικά η Ελλάδα και η Τουρκία, είναι το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Δηλαδή των εγγυητριών δυνάμεων και των στρατευμάτων κατοχής. Εκεί πραγματικά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τουρκική κινητικότητα. Επομένως, υπάρχει μια δυσκολία έλλειγμων και άρα είναι δύσκολη η προοπτική επίτευξη συμφωνίας. Πολλοί εκτιμούν ότι θα είναι αρκετά δύσκολο για τον κύριο Ερντογάν το επόμενο διάστημα να είναι κινητικός, γιατί χρειάζεται τους εθνικιστές του Ντεβλέτ Μπαχτσελή στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να περάσει την συνταγματική μεταρρύθμιση για την αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρικό. Επομένως, για τους επόμενους λίγους μήνες και με δεδομένη και την όξυνση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στη γείτονα χώρα, το περιθώριο παραχωρήσεων για αυτόν θα είναι αρκετά δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να δούμε πραγματικά εάν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Είναι δύσκολο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, να έχουμε κάποια θεαματική κίνηση είτε προς την κατεύθυνση της συμφωνίας είτε προς την κατεύθυνση της πλήρους αποτυχίας. Το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, το οποίο φαίνεται, είναι ότι θα έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία, open-ended διαδικασία όπως λέγεται, όπου μάλλον θα γίνουν κάποια βήματα προόδου, αυτά θα κατοχυρωθούν και σε ένα ύστερο σημείο, όχι πολύ μακριά από το τέλος αυτής της διαδικασίας, το πιο πιθανό είναι θα το ξαναπιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, όπως λίγο πολύ έγινε μετά το Μον Πελεράν πριν από περίπου 1,5 μήνα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε εάν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ερντογάν θα πάνε. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει και επικοινωνίες αύριο Τετάρτη με τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει κατά πάσα πιθανότητα για τις προθέσεις του, αφού και αυτός λάβει μια ενημέρωση από την τουρκική πλευρά για το ζήτημα. Και σε κάθε περίπτωση η Αθήνα διατηρεί ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και με την Κυπριακή Προεδρία, η οποία βρίσκεται στην Γενέβη για τις διαπραγματεύσεις.